Δεν έχουμε σε επαφή με κανέναν. Τι θα κάνουμε, έχουμε και γενέθλια σήμερα. Όλα συνεχίζονται. Λόγω της κατάστασης και μετά από τα όσα συνέβησαν στην Κίνα, από που ξεκίνησε αυτή η μεγάλη μάστιγα του κορονοϊού, προβήκαμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες σταδιακά για το κέντρο της Ελληνικής Πόνης, Εθνικής Μακεδονίας και όλες τις δομές μας. Καταράσαμε τα υλικά μας, κάναμε τις προμήθειές μας, αλλά όσο παίρνουν στο διάστημα και βλέπουμε την εξάπλωση αυτής της μεγάλης μάστιγας, αποφασίσαμε να κάνουμε χειροποίητες υφασμάτινες μάσκες, μια πρωτοβουλία την οποία είχα και μια σκέψη που αναφέρεται στην ιστορία, γιατί η υφασμάτινη μάσκα από 100% βαμβακερό ύφασμα έχει να κάνει με το απότερο ιστορικό παρελθόν. Έτσι λοιπόν, πριν από περίπου 3 εβδομάδες προμηθευθήκαμε βαμβακερό ύφασμα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ξέραμε από τους ιατρούς και τους φαρμακοποιούς. Αυτό το ύφασμα λοιπόν το πήγαμε στις δομές μας, όπου είναι το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων Αναπηρίας, όπου οι προϊσταμένοι μαζί με 4 συνεργάτριές μας εργάζονται στο γραφείο για να μπορέσουν να κατασκευάσουν καταρχήν μάσκες για να μην έχουμε εμείς οποιοδήποτε πρόβλημα σε δομές προνοίας που καταλαβαίνετε έχει να κάνει με ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες στα παραρτήματα και στις δομές μας, αλλά και να ενισχύσουμε νοσοκομεία όπως το κάνουμε ήδη, να ενισχύσουμε δομές της υγείας και να βοηθήσουμε και εμείς να βάλουμε πλάτη, μεγάλη πλάτη, σε αυτή την πολύ μεγάλη περιπέτεια που διαπερνά την ανθρωπότητα και τη χώρα μας. Είμαι βέβαια ότι με ομοψυχία, ενότητα και αλληλεγγύη θα καταφέρουμε να ξεπεράσουμε και αυτήν την πολύ μεγάλη δοκιμασία. Οι μάσκες λοιπόν είναι υφασμάτινες, από 100% βαβακερό ύφασμα, φοριούνται μία φορά την ημέρα, είναι το καλύτερο, κάθε βράδυ πλένονται σε βραστό νερό, τις απλώνουμε στον ήλιο λοιπόν για να μπορέσουμε να έχουμε την καλύτερη δυνατή σχέση με τον ήλιο και τις σιδερώνουμε με καυτό σίδερο ώστε να υπάρχει η πλήρη αποστήρωση.